Κύριος Μαγιορκίνης είναι επίκουρος καθηγητής της υγιεινής και επιδημιολογίας στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Μαγιορκίνη, έχετε το λόγο. Θα παρακαλούσα τους ομιλητές να τηρήσουν ακριβώς τον χρόνο για να μην καθυστερήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου κάνει να παρουσιάσω τμήμα από το έργο που κάνουμε ως μέλος του προγράμματος των 100.000 γονιδιωμάτων και θα μου επιτρέψετε και εμένα να μιλήσω λιγάκι για την ιστορία της αλληλούχησης του DNA, έτσι απλά και μόνο να σας φρεσκάρω λιγάκι τη μνήμη. Το 1869 ανακαλύφθηκε το μόριο του DNA, αλλά από τότε πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Το 1953 είναι η ανακάλυψη της λεγόμενης διπλής έλικας. Μεταξύ 1967 και 1977 ήταν το έργο του Σάνγκερ, όπως προανέφερε ο καθηγητής, σχετικά με το DNA sequencing. Το 1983, μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη, PCR μας πήγε χρόνια μπροστά, είναι το backbone, είναι ο σκελετός του οτιδήποτε κάνουμε, ακόμα και στο next generation sequencing, στην αλληλούχηση νέας γενιάς, η PCR αποτελεί κομμάτι που θα συνεχίσει για χρόνια να αποτελεί βασικό εργαλείο. Το 2001 έχουμε το πρώτο πρόχειρο, όπως είπαμε, ή σχεδόν πλήρες ανθρώπινο γονιδίωμα. Από τότε μετράμε 18 χρόνια και η υπόσχεση του πρώτου ανθρώπινου πλήρους ανθρώπινου γονιδιώματος ήταν μεγάλη. Θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλές από τις ασθένειες και να δώσουμε κατανόηση σε πράγματα που δεν κατανοούσαμε όσον αφορά τις ασθένειες. Ακόμα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Το 2008 περίπου ξεκίνησε το πρόγραμμα των 1.000 γονιδιωμάτων και τώρα βλέπουμε πώς άλλαξε η αλλάζοντας τεχνολογία μας βοήθησε να διαβάζουμε όλο και περισσότερες αλληλουχίες DNA, μακρύτερες, σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το 2005-2010 έχουμε εκτοξευθεί και μπορούν τα μηχανήματα να διαβάζουν πάνω από 1.000.000 βάσεις την ημέρα. Θα δούμε ότι είναι πολύ περισσότερες ακόμα. Εδώ είναι οι διάφορες τεχνολογίες. Εδώ βρίσκεται το λεγόμενο Sanger Sequencing. Και βλέπουμε τις διάφορες τεχνολογίες οι οποίες ξεπήδησαν μετά το 2000. Αυτές εδώ πέρα όλες είναι οι τεχνολογίες της Illumina, η οποία θεωρείται ότι ηγείται αυτή τη στιγμή της αλληλούχησης του ανθρώπινου DNA, αλλά έχουμε και εδώ πέρα την PacBio, η οποία είναι αλληλούχηση τρίτης γενιάς, διαβάζει με μακρύτερα μόρια, πολύ μεγαλύτερα από ό,τι, όπως βλέπετε, σε μήκος, από ό,τι αυτά τα μηχανήματα, αλλά αυτά τα μηχανήματα έχουν πολύ μεγαλύτερο output. Το κόστος διαβάσμα του γονιδιώματος έχει πέσει ραγδαία. Όπως βλέπετε, μετά το 2007 έπεσε δραματικά και συνεχίζει να πέφτει. Σήμερα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν το πλήρες γονιδίωμα ενός ανθρώπου μέχρι και με τόσο φτηνά όσο και 650 ευρώ. Τι είναι λοιπόν η πιο κυρίαρχη τεχνολογία διαβάσματος ανθρώπινου DNA σήμερα? Βλέπουμε ότι έχουμε λοιπόν μεγάλα μόρια, τα χρωμοσώματα, να σκεφτείτε, τα οποία τα κατακερματίζουμε και στη συνέχεια, μετά τον κατακερματισμό, κάθε ένα από αυτά τα κομματάκια τα διαβάζουμε, οπότε παίρνουμε ένα ψηφιδωτό του γονιδιώματος, το οποίο στη συνέχεια με διάφορους αλγόριθμους βιοπληροφορικής προσπαθούμε να τα αντιστοιχίσουμε στη γνωστή δομή του ανθρώπινου γονιδιώματος. Αυτό είναι το γονιδίωμα αναφοράς. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε σήμερα σαν αλληλούχηση γονιδιώματος ανθρώπου δεν είναι η de novo, η εκ νέου αλληλούχηση ανθρώπινου γονιδιώματος, αλλά είναι μια διαδικασία resequencing, αναδιαβάσματος του γονιδιώματος του κάθε ανθρώπου, η οποία χρησιμοποιεί το DNA, αυτό που είπαμε του 2001, σαν γονιδίωμα αναφοράς. Και ερχόμαστε λοιπόν στο πρόγραμμα των 100.000 γονιδιωμάτων, στο οποίο συμμετέχει το εργαστήριό μου. Ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2012 και ο σκοπός του ήταν να φέρει επιτέλους την αλλαγή στην ιατρική ακρίβεια, θέλετε, ή στην προσωπικοποιημένη ιατρική, να φέρει το γονιδίωμα του ανθρώπου στην κλινική πράξη, στην καθημερινή κλινική πράξη.
Ο κύριος στόχος τους, λοιπόν, ήταν να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες έχουν αλλάξει τα δεδομένα στον ασθενή και να του δώσουμε να δημιουργηθεί κέρδος για τον ασθενή και την καθημερινότητά του. Και το συγκεκριμένο project, εδώ βλέπουμε λιγάκι τα στατιστικά, είχε σαν σκοπό περίπου 100.000 γονιδιώματα, όχι 100.000 ασθενείς, 70.000 ασθενείς, και θα σας εξηγήσω γιατί έχουμε 70.000 ασθενείς, και βλέπουμε για τεράστια δεδομένα και πολλά κέντρα θα συμμετείχαν και πολλοί επιστήμονες. Πήρε, όπως βλέπετε, πήρε μία ένεση ρευστότητας γύρω στα 300 εκατομμύρια, γιατί είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα που έχουν επενδυθεί, για να τελειώσει το project μέχρι το 2017. Το project, στην ουσία, ολοκλήρωσε το διάβασμα, όχι την ανάλυση των γονιδιωμάτων, γύρω στο καλοκαίρι, και θα δούμε ποια είναι τα στατιστικά του. Ενώ το πρώτο ανθρώπινο γονιδίωμα, μόνο ένα ανθρώπινο γονιδίωμα, κόστησε 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ μιλάμε για 100.000 γονιδιώματα, το οποίο το κόστος του έφτασε γύρω στα 550 εκατομμύρια λίρες. Αρκετά χαμηλότερα, λοιπόν. Βλέπουμε, λοιπόν, πώς η οικονομία έχει αλλάξει τα δεδομένα. Και αυτή είναι η λεγόμενη σχεδόν τελική data release των γονιδιωμάτων. Γύρω στα πάνω από 100.000 γονιδιώματα, και τώρα κινούμαστε προς τα 5 εκατομμύρια. Θα σας πω στη συνέχεια για αυτή την πορεία. Και σπάνε περίπου σε 25.000 γονιδιώματα καρκίνου και 75.000 σπάνιες ασθένειες. Τώρα, η βασική στόχη ήταν να δοθεί κέρδος στον ασθενή του NHS. Το NHS είναι το ΕΣΥ της Αγγλίας. Να βοηθήσουν την επιστημονική ανακάλυψη, και αυτό ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Να δούμε τη ηθική, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα ηθικής και βιοηθικής που απασχολούν το διάβασμα του ανθρώπινου γονιδιώματος, και να βοηθήσουν τη βιομηχανία της γενομικής να πάει ένα βήμα παρακάτω. Να δημιουργήσει, λοιπόν, όλες τις προϋποθέσεις ώστε η βιομηχανία της γενομικής να μπορέσει να βοηθήσει ξανά πίσω, δηλαδή να γυρίσουμε πίσω στον ασθενή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, υπάρχει, όλα αυτά τα τέσσερα είναι αλληλένδετα. Η διαδικασία, όπως σας είπα, έχουμε τους ασθενείς σπάνιας ασθένειας και τους ασθενείς με καρκίνο. Και γιατί θέλουμε τους ασθενείς με σπάνιες ασθένειες? Γιατί οι περισσότερες από τις σπάνιες ασθένειες έχουν γενετικό υπόβαθρο. Τι είναι όμως οι σπάνιες ασθένειες? Γιατί πολλοί δεν γνωρίζουμε τι είναι οι σπάνιες ασθένειες. Λοιπόν, τα στατιστικά τους είναι ως εξής. Ένας στους 20 περίπου, ένας στους 17 ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της ζωής του θα νοσήσει από μία σπάνια ασθένεια. Δεν είναι λίγοι, λοιπόν. Μπορεί να είναι σπάνιες ασθένειες, γιατί δεν μπορούμε να τις ταξινομήσουμε στις λίγες που είναι πιο συχνές, αλλά όλες μαζί οι σπάνιες ασθένειες, σαν γκρουπ, είναι συχνές. 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχουν από σπάνιες ασθένειες. Ασθένειες οι οποίες τους ταλανίζουν, έχουν κάτι, λοιπόν, και δεν ξέρουν τι έχουν. Είναι πολύ βασανιστικό να έχεις ένα παιδί που έχει κάτι και δεν μπορείς να το εξηγήσεις, ή να παθαίνεις μία ασθένεια και να μην μπορείς να σε ταξινομήσουν, να σε διαγνώσουν και να μην ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Μόνο το 1/4 από αυτές γνωρίζουμε το γενετικό τους υπόβαθρο, άρα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό για να κερδίσουμε, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους με βάση τη γενομική ιατρική. Υπάρχουν τουλάχιστον 6.000 και, όπως σας είπα, οι περισσότερες γνωρίζουμε ότι έχουν γενετικό υπόβαθρο. Τώρα, τον καρκίνο τον επιλέξαμε, φαντάζομαι θα είστε πιο οικοί για τον καρκίνο, είναι γιατί ο καρκίνος θεωρείται μια ασθένεια γενετικής μετάλλαξης, να το πω έτσι απλοϊκά, και επιλέξαμε αυτές τις ομάδες των καρκίνων. Το βασικό είναι ότι για τον καρκίνο, για κάθε καρκίνο, διαβάζουμε δύο γονιδιώματα, το γονιδίωμα του καρκίνου και το γονιδίωμα με το οποίο γεννήθηκε ο άνθρωπος, το λεγόμενο germline γονιδίωμα. Οπότε, γι' αυτό δεν έχουμε 70.000 ασθενείς. Κάθε ασθενής που είχε καρκίνο, το γονιδίωμα του διαβάστηκε μία φορά για τον καρκίνο και μία φορά για το germline γονιδίωμα. Και αυτά είναι τα τέσσερα P που θέλαμε να βοηθήσουμε, που είχαμε σαν στόχο, να το πούμε, ως κέντρο της σκέψης μας στο project των 100.000 γονιδιωμάτων. Πρόβλεψη, πρόληψη,
ακριβής διάγνωση, προσωποποιημένες παρεμβάσεις και θεραπείες και να δώσουμε περισσότερη συμμετοχή στον ασθενή, στην ασθένειά του, να γνωρίζει περισσότερα για την ασθένειά του και να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στις κλινικές αποφάσεις. Ιδρύθηκαν, να το πούμε έτσι, δεν θα τα πω κέντρα αναφοράς. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας, μπορεί να έχουμε τα κέντρα αναφοράς, είναι τα λεγόμενα κέντρα υγειονομικής ιατρικής. Οποιοδήποτε είχε πρόβλημα με κάποια συγκεκριμένη γενετική ασθένεια, έπρεπε να πάει σε αυτά τα κέντρα και εκεί πέρα θα μπορούσε να δώσει το, να δωρήσει, να το πω έτσι, μέσα από μία συγκατάθεση το γονιδίωμά του και να πάρει κάποια απάντηση στο μέλλον όταν θα διαβαστεί το γονιδίωμά του. Και εδώ είναι το ταξίδι του γονιδιώματος. Ξεκινάει με συγκατάθεση, συλλογή δείγματος, εξαγωγή του DNA, υπάρχει η λεγόμενη αποθήκευση και μετά γίνεται το sequencing και εδώ πέρα είναι μια διαδικασία διαβάσματος του DNA, αποτελεσμάτων και στο τέλος μια απόφαση για το αν θα γίνει η θεραπεία. Πάνω σε, σε αυτό το κύκλο ζωής του γονιδιώματος, στα πλαίσια του προγράμματος του 100.000 γονιδιωμάτων, κουμπώθηκαν τα λεγόμενα διάφορα σημεία από, που βοηθήσανε, που υποστηρίξανε τα διάφορα κομμάτια, όπως είναι εδώ πέρα τα κέντρα υγειονομικής ιατρικής. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη βιοτράπεζα. Εδώ έρχεται η βιομηχανία της Illumina, γιατί όλα τα data διαβάστηκαν με την τεχνολογία της Illumina. Εδώ είναι οι άλλες εταιρείες οι οποίες θα βοηθήσουν στο να μπορέσουν να δημιουργηθούν αλγόριθμοι και βιοπληροφορικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι θα μεταφράζουν τα γονιδιώματα στην κλινική πράξη. Και εδώ έχουμε λοιπόν τις προκλήσεις του προγράμματος. Πολύ διάβασμα, DNA, πολλά δεδομένα. Η ασφάλεια, πού πάνε αυτά τα γονιδιώματα. Αυτά τα γονιδιώματα αποθηκεύονται σε έναν σερβερ ο οποίος βρίσκεται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τίποτα δεν μπαίνει και τίποτα δεν βγαίνει από εκεί πέρα και η ανάλυση των δεδομένων γίνεται στο συγκεκριμένο σερβερ. Οπότε υπάρχει πλήρης ασφάλεια όσον αφορά την ακεραιότητα και το να μην μπορέσει κάποιος να πάρει το DNA ενός ανθρώπου που δεν θέλει να διαβαστεί. Λοιπόν, τα γενικά θέματα που προβλημάτισαν, ηθικά, ποιος κερδίζει από την εμπορευματοποίηση των συγκεκριμένων δεδομένων και, όπως είπαμε, η ιδιωτικότητα και η εχεμήθεια όσον αφορά τα συγκεκριμένα δεδομένα. Και γενικά έχουμε πάει σχετικά καλά. Εδώ να σας δείξω ένα παιδάκι, ίσως είναι το πρώτο παιδάκι το οποίο πήρε αποτελέσματα για την ασθένειά του. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο είχε μια αδιάγνωστη ασθένεια και αν και δεν μπορέσανε να του δώσουν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία, τουλάχιστον γνώριζαν οι γονείς του από τι πάσχει. Τώρα, η έρευνα στο πρόγραμμα των 100.000 γονιδιωμάτων γίνεται στα πλαίσια των λεγόμενων Genomics England Clinical Interpretation Partnership. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες στις οποίες ηγείται κάποιος ερευνητής στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες έχουν στόχους να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Και υπάρχουν τα λεγόμενα domains. Και κάθε από αυτά τα domains θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων. Υπάρχουν τα disease-specific domains, δηλαδή σε συγκεκριμένες ασθένειες. Ξέρω εγώ, καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του παγκρέατος και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν τα cross-cutting, δηλαδή domains, τα οποία αναλύουν όλα τα δεδομένα και βοηθάνε τις υπόλοιπες ομάδες να δώσουν απαντήσεις. Οι λεγόμενες οριζόντιες δραστηριότητες. Μία από αυτές τις οριζόντιες δραστηριότητες, λοιπόν, είμαστε και εμείς, το λεγόμενο Integrated Pathogens and Mobile Elements Domain, το οποίο σκοπός είναι να ανακαλύψει πιθανούς παθογόνους μικροοργανισμούς μέσα στα δεδομένα και να μελετήσει μεταθετά στοιχεία. Δεν θα μπω καθόλου σε αυτό το κομμάτι, θα μιλήσω λιγάκι για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι λιγάκι έτσι πιο ευρέως διαδεδομένο και θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία συζητησούλα πιο όμορφη. Λοιπόν, πώς αναζητάμε παθογόνους οργανισμούς μέσα σε αυτά τα δεδομένα. Εδώ έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο του οποίου θα πάρουμε το DNA, θα το διαβάσουμε, θα ακολουθήσει λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία.
Γιατί να έχει παθογόνα το συγκεκριμένο DNA? Γιατί αν ο ασθενής ο συγκεκριμένος στο αίμα του έχει έναν ιό ή κάποιο βακτήριο τη στιγμή της αιμολυψίας, αυτό θα διαβαστεί. Και όχι μόνο θα διαβαστεί και θα μας δώσει ένα σήμα. Ψάχνοντας λοιπόν τα συγκεκριμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του δείγματος, με μια διαδικασία η οποία είναι γνωστή ως μεταγενομική, είναι πιθανό να ανακαλυφθούν βακτήρια, παθογόνα ή ιοί παθογόνοι, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη δειγματοληψία. Και οι προκλήσεις της μεταγενομικής είναι καταρχάς πώς μπορούμε να ψάξουμε για όλα τα πιθανά παθογόνα. Είναι πολύ δύσκολο, σκεφτείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες παθογόνα. Ποια από τα ευρήματα αυτά είναι πραγματικά, δηλαδή ποια από αυτά τα ευρήματα έχουν κάποια κλινική σημασία, ίσως και καμία κλινική σημασία, και ποια από αυτά τα αποτελέσματα είναι λοιπόν κλινικά σημαντικά. Το βασικό πρόβλημα βιοειθικής είναι ότι πρόκειται για μία ανάλυση που δεν αφορά το γονιδίωμα του ασθενή περσέ. Δηλαδή, ο ασθενής κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας δεν είχε αντιληφθεί ότι δίνει και οτιδήποτε άλλο βρίσκεται μέσα στο αίμα του εκτός από το DNA του. Αυτό όμως δεν δημιουργεί πρόβλημα σε πρώτη φάση, γιατί το consent, η συγκατάθεση, όταν έγινε, εξηγούσε αναλυτικά ότι μπορεί να γίνει μελέτη πιο ευρεία στο δείγμα που δίνει από ότι αποκλειστικά και μόνο στο γονιδίωμα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, νομίζουμε δηλαδή, θα πρέπει ότι κατά τη διάρκεια της συγκατάθεσης θα πρέπει αυτό να γίνει ακόμα πιο αναλυτικά να εξηγείται στον ασθενή, ότι όταν παίρνουμε το δείγμα του, οτιδήποτε έχει μέσα στο δείγμα του, είναι εν δυνάμει, μπορεί να αναλυθεί από τις τεχνολογίες αυτής της κλίμακας. Τα άλλα δύο ερωτήματα που καίνε είναι τι θα αναφέρουμε πίσω στον ασθενή. Αν βρούμε, για παράδειγμα, ότι ο ασθενής έχει HIV, θα του το πούμε. Αν βρούμε ότι έχει υπατήτηδα C, θα του το πούμε. Τι δεν θα του πούμε και γιατί. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, ανέλαβα να φτιάξω μια επιτροπή για τη λεγόμενη αναφορά τυχαίων ευρημάτων παθογόνων, γιατί αυτά πρόκειται για τυχαία, δεν έγινε η ανάλυση επί τούτου, για να βρουν η ανάλυση. Δηλαδή, όταν έδινε το DNA του ασθενής, δεν το έκανε επί τούτου, γιατί έχει μία λίμωξη ή γιατί θέλει να βρει τα αποτελέσματα μιας λίμωξης. Και έφτιαξα μία επιτροπή. Ανέλαβα λοιπόν να είμαι επικεφαλής σε μία επιτροπή, η οποία αποτελείται από ειδικούς βιοειθικής, βιοπληροφορικής, κλινικούς και το λεγόμενο Caldicon Guardian, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να προστατεύει τους ασθενείς στα πλαίσια της κλινικής έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι γενικές αρχές, λοιπόν, μετά από δύο περίπου χρόνια αναλύσεων, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, οι γενικές αρχές στις οποίες κινηθήκαμε είναι ότι καταρχάς δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε αιτίες οξέων συνδρόμων, γιατί τα αποτελέσματα έτσι και αλλιώς αναφέρονται μήνες μετά από την δειγματοληψία. Οπότε, αν ήταν κάποιο οξύ σύνδρομο, δεν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε έτσι και αλλιώς. Άρα, λοιπόν, πάμε μόνο στην αναφορά πιθανών παθογόνων χρόνιων συνδρόμων, τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να δώσουν ένα κλινικό κέρδος. Οτιδήποτε είναι πιθανό να υπάρχει, να είναι επιμόλυνση από το περιβάλλον, θα αποφύγουμε να το αναφέρουμε. Και δεν αναφέρουμε μη παθογόνα μικρόβια, γιατί δεν υπάρχει λόγος στους συγκεκριμένους ασθενείς να δώσουμε απαντήσεις, οι οποίες δεν αφορούν μη παθογόνα μικρόβια. Αποφεύγουμε να δώσουμε απαντήσεις για RNA ιούς, με εξαίρεση την υπατήτηδα C, γιατί έχει αναφερθεί ότι υπάρχει μία αλληλεπίδραση της υπατήτηδα C με μεταθετά στοιχεία, οπότε μπορεί να μετατραπεί το γονιδίωμά της σε DNA, και να σας επισημάνω ότι μόνο το DNA διαβάστηκε σε αυτή τη διαδικασία, οπότε δεν έχουμε λόγους να αναφέρουμε RNA ιούς που δεν έχουν ως στάδιο το κομμάτι του DNA. Υπάρχει μια συζήτηση αν αξίζει να αναφέρουμε παθογόνα με υψηλό επιπολασμό και χαμηλή παθογένεια, για παράδειγμα έναν ερπητό ιό. Γνωρίζουμε de facto ότι κάποιοι πληθυσμοί έχουν πάνω από 70% κάποια είδη ερπητό ιών. Ποιος λόγος να τους το αναφέρουμε πίσω. Και αν θα πρέπει να δώσουμε ειδική βαρύτητα σε ανοσοκατεσταλμένους. Τα βασικά συμπεράσματα τα οποία αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δημοσιευτούν μέσα στις επόμενες ημέρες, είναι ότι τα ευρήματα των παθογόνων είναι δευτερογενή, δεν είναι πρωτογενή.
Δεν ήρθαν οι ασθενείς για αυτό το λόγο, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δευτερογενή αποτελέσματα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν θέλουν τα δευτερογενή αποτελέσματα και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να τους αναφέρουμε ή όχι. Δεν έχουν χρονική συνάφεια πολλά από τα αποτελέσματα κλινικής σημασίας. Και το βασικό εκεί που θέλω να επικεντρωθούμε είναι ότι τα ευρήματα που θα αναφέρονται όπως και δίποτε είναι ευρήματα για HIV, υπατήτητα Β, υπατήτητα C και HTLV. Ενώ συγχρόνως θα υπάρχει μία μελέτη που θα τρέχει για να δούμε κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να δώσει κλινική χρησιμότητα για άλλα παθογόνα. Αυτός είναι ο τίτλος της μελέτης, η οποία περιμένουμε να βγει στο Wellcome Open Research. Ακολουθήσαμε μία πολύ πρωτοπόρα μορφή δημοσίευσης. Το Wellcome Open Research, με το που κάνει submit το άρθρο, το δημοσιεύει αυτόματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει να γίνει το peer review online. Δηλαδή, θα λάβουμε ανοιχτά από ερευνητές από όλο τον κόσμο σχόλια και θα τροποποιήσουμε το άρθρο ανάλογα με τα σχόλια που θα λάβουμε. Οπότε, η διαδικασία θα είναι πλήρως, θα έχει μια πλήρη διαφάνεια και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ακόμα και από ασθενείς να λάβουμε feedback για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τα λεγόμενα recommendations, τα οποία εν τέλει θα αποτελέσουν και κομμάτι του, του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα επόμενα χρόνια. Η σημασία λοιπόν για τη δημόσια υγεία της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ότι ίσως κάποια στιγμή να μπορούμε να λέμε και για τον επιπολασμό χρόνιων λοιμόξεων μέσα από μια τέτοια διαδικασία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε επιπλέον αναλύσεις. Θα ήταν ιδανικό να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να κατανοήσουμε καλύτερα το μικροβίωμα και τη φορεία κάποιων συγκεκριμένων μικροβίων και παθογόνων. Να βρούμε αν υπάρχει συσχέτιση των συγκεκριμένων παθογόνων. Λοιπόν, να βρούμε περισσότερες σχέσεις αιτιότητας μεταξύ παθογόνων και ασθενειών. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο δεν σας ανέλησα θα είναι η πρώτη μεγάλη ανάλυση μεγάλης κλίμακας για μεταθετά στοιχεία. Δεν θα επιμείνω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι πια βρισκόμαστε στο στάδιο όπου πηγαίνουμε για τα 5 εκατομμύρια γονιδιώματα. Υπάρχει πολλή συζήτηση για το πώς θα γίνει αυτό και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας ανάλυσης και πώς θα μπορέσουμε να την κάνουμε πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία θέληση από το κράτος, αλλά και από τους επιστήμονες, να φέρουμε αυτή την τεχνολογία στους ασθενείς και ευελπιστούμε ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πολλές ασθένειες και να φέρουμε αυτή την τεχνολογία στο σπίτι του κάθε ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαγιορκίνη. Πραγματικά, πολύ συνοπτικά μας ανέπτυξε τις εφαρμογές και τις μελλοντικές, αν θέλετε, εφαρμογές αυτού του προγράμματος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις στον κύριο Μαγιορκίνη. Αν δεν υπάρχουν, να με επιτρέψετε εγώ. Α, εκεί στο βάθος. Γεια σας. Να ρωτήσω, πώς επιλέγετε ποια άτομα θα ελεγχθούν, εκτός από τα άτομα τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν καρκίνο, ή ποιες είναι οι σπάνιες ασθένειες, ας πούμε, και τα άτομα τα οποία δεν φέρουν κάποια ασθένεια, φαινομενικά τουλάχιστον, πώς τους επιλέγετε? Καταρχάς, είναι δύο κατηγορίες, η καρκίνη και οι σπάνιες ασθένειες. Υπάρχει ορισμός για τις σπάνιες ασθένειες. Είναι μια αδιάγνωστη ασθένεια, η οποία έχει ένα συνδυασμό συμπτωμάτων. Υπάρχουν συγκεκριμένα κλινικά κέντρα, τα οποία ερχόμενοι ασθενείς με σπάνιες και αναγνωρισμένες λεγόμενες σπάνιες ασθένειες είχαν δηλαδή τον ορισμό. Αυτό είναι βέβαια κλινικός ορισμός, έτσι. Δηλαδή, οι κλινικοί αποφασίζανε ποιες θα είναι οι σπάνιες ασθένειες. Και είναι λιγάκι, όπως αντιλαμβάνομαι και όπως εννοήσατε κι εσείς, είναι λιγάκι ασαφές το τι αποτελεί. Αλλά σίγουρα είναι μία αταξινόμητη ασθένεια. Μία αταξινόμητη ασθένεια είναι, by default, να το πω de facto, μία σπάνια ασθένεια. Τώρα, για τους 100.000, επειδή έκλεισε το πρόγραμμα των 100.000 γονιδιωμάτων, ήταν first come, first served. Δηλαδή, όποιος ερχόταν με σπάνια ασθένεια και έφτανε στο, πώς το λένε, τον εξυπηρετούσαν. Τα 5 εκατομμύρια δεν θα έχουμε επιλογή. Όποιος έρχεται,
και μπορούμε να τον κάνουμε να γίνει sequencing, θα πηγαίνει για sequencing. Γι' αυτό είναι ο στόχος, δηλαδή, των 5 εκατομμυρίων γονιδιωμάτων είναι όποιος έρχεται και έχει λόγο να γίνει sequencing, θα πηγαίνει και θα γίνεται sequencing. Είδα καλά ότι είχατε, αν είδα καλά, είχατε και φυσιολογικό, αυτό λέω. Ποιοι ήταν εκεί. Φυσιολογικό. Άτομα τα οποία δεν είχαν, δεν νοσούσαν. Δεν είχαμε φυσιολογικούς, όχι. Καθόλου. Κάτι καθόλου. Υπήρχαν οι μόνοι φυσιολογικοί οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν ήταν στις σπάνιες ασθένειες οι γονείς. Οι γονείς τους. Λέγονται τρίος αυτά, γιατί βοηθάει να δούμε σε ποιον γονέα ήταν το πρόβλημα, εάν ήταν νέα η μετάλλαξη και ούτω καθεξής. Οπότε οι μόνοι φυσιολογικοί ήταν οι γονείς των παιδιών ή οποιονδήποτε είχαν σπάνιες ασθένειες. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση. Κύριε Μαγιορκίνη, να σας συγχαρώ για την ομιλία σας, να σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Κάπου στην ομιλία σας αναφερθήκατε στους ενδογενείς ρετροϊούς, τους οποίους τους αποκλείσατε ή κατά κάποιον τρόπο δεν ασχοληθήκατε ή το πρόγραμμα αυτό δεν ασχολήθηκε με αυτούς. Όχι, όχι. Είναι... Γιατί διαβάζω τώρα τελευταία ότι άρχισαν και ενοχοποιούνται για διάφορα νοσήματα, όπως την πολλαπλή σκλήρυνση και κυρίως για νευρολογικά νοσήματα, γιατί αυτή το RNA που υπάρχει μέσα μπορεί και πολλαπλασιάζεται και σχηματίζει και σωματίδια του ιού κάποιες φορές. Τι έχετε κάτι καινούριο? Ναι, καινούριο βασικά δεν ανέφερα πολλά, γιατί είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του ενδογενής διατροή και είναι το κομμάτι με το οποίο είναι κυρίως η δική μου έρευνα. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με ενδογενείς διατροϊούς. Όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική. Απλά το πρόβλημα που υπάρχει με τους ενδογενείς διατροϊούς είναι ότι το να μπορέσουμε να δείξουμε αιτιότητα μεταξύ ενός ενδογενούς ρετροϊού και της ασθένειας, επειδή τι είναι, η ενδογενής ρετροϊού είναι κομμάτι μας. Το 8% του DNA μας αποτελείται από ενδογενείς ρετροϊούς. Δεν είναι όπως το παθογόνο που το έχουμε, δεν το έχουμε. Είναι το πώς ξυπνάει ο ενδογενός ρετροϊός στον κάθε ένα μας, ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι η μελέτη των σπάνιων ενδογενών ρετροϊών, η οποία είναι πολύ δύσκολη σε επίπεδο γενομικής να γίνει, ακόμα και με τις νέες τεχνολογίες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναπτύξει, δηλαδή σαν κομμάτι των 100.000 γονιδιωμάτων, η ομάδα μου αναπτύσσει αλγορίθμους για τη μελέτη των λεγόμενων σπάνιων ενδογενών ρετροϊών. Και όπως δείξαμε πέρυσι, δημοσίευσαμε ένα άρθρο στο PNAS, έχουμε μπορέσει και έχουμε συνδέσει μια ομάδα σπάνιων ενδογενών ρετροϊών με τον εθισμό. Έχουμε δείξει, δηλαδή, ότι βρίσκεται σε δύο ανεξάρτητες γκρουπ ναρκωμανών, βρίσκεται σε πολύ υψηλότερη συχνότητα από ό,τι σε φυσιολογικούς. Και γενικά, όπως είπατε, σχετίζεται και με πολλαπλή σκλήρυση και με το ALS και με άλλες νευρολογικές ασθένειες. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, οι ενδογενείς ρετροϊοί, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει, νομίζω, κατά το 2000 να μελετώνται. Τότε είχε φουντώσει το θέμα, μετά ίσως έκανε μια κοιλιά. Και τώρα, νομίζω, ξαναρχίζει το ενδιαφέρον. Στην αρχή τους λέγαμε, υπήρξε σε κάποια φάση λεγόμενη rumor viruses. Και ο λόγος είναι ότι είναι θέμα τεχνολογίας. Είναι πολύ δύσκολο να μελετηθούν. Επειδή βρίσκονται στον καθένα μας και είναι δύσκολο να βρούμε τι είναι κοινό, σε ποια τοποθεσία βρίσκεται. Δηλαδή, βρίσκεται η ομάδα των ενδογενών ρετροϊών που κοιτάζω έχει 1000 αντίγραφα μέσα στο γονιδίωμα. Είναι δύσκολο να βρεις που βρίσκεται ακριβώς. Και είναι copy-paste, οπότε είναι τεχνολογικά δύσκολο. Άμα με τις ψηφίδες αυτές που βλέπουμε να αντιστοιχίζουμε τις ψηφίδες, είναι δύσκολο να. Θέλει πολύ συγκεκριμένους αλγορίθμους βιοπληροφορικής για να μπορέσεις να τους μελετήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαγιορκίνη, και συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ πολύ.